Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην ώρα της κάλπης, εδώ με τη μετάδοση των αποτελεσμάτων και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Θα πάμε να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Έχουμε συνεχόμενη ροή, κυρίες και κύριοι, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Εσωτερικών σε 143 από τα 843 εκλογικά τμήματα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουμε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε Νέα Δημοκρατία 41,41%, ΣΥΡΙΖΑ 21,94%, ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 13,64%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,24%, Ελληνική Λύση 4,29%. Είναι τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε από 143 εκλογικά τμήματα επί συνόλου 843 στην Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κούλα, έχουμε μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μπροστά τη Νέα Δημοκρατία στην Δυτική Μακεδονία. Ελυγείται, χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε ότι είναι στις προηγούμενες εκλογές και ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε ότι ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ και είναι αισιόδοξο και την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Κατσόγια. Την ακούσαμε πριν από λίγο. Και πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπαιρίσουμε το νέο μας πάνελ, τους νέους μας εκλεκτούς καλεσμένους. Λίσανδρος Μεταξάς, πρόεδρος της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μεταξά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βαγκρατσά. Τον κύριο Νίκο Γεωργακόπουλο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του ΚΚΕ και δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Σερβιών. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργακόπουλε. Καλησπέρα. Και στην εκπομπή μας, στο πάνελ μας, εκτός από εκπροσώπους φορέων, εκπροσώπους κομμάτων, έχουμε και εκπροσώπους φορέων. Τον κύριο Σάβα Σαπαλίδη, πρόεδρο του Μελητηρίου της Φλόνας. Κύριε Σαπαλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Πατατσά, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Τον κύριο Στέργιο Κιάνα, πρόεδρο του ΤΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού Μελητηρίου και Αντιπεριφερειάρχη Πράσινου Μετασχηματισμού και Δίκης Ψηφιακής Μετάβασης. Σας ευχαριστώ, κύριε Κιάνα, για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαγκρατσά. Μεγάλο τίτλο. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Να είστε καλά. Τις εορτάζουσες. Ναι, και όσους γιορτάζουν, το ξεχάσαμε σήμερα από εδώ. Ένα πρώτο σχόλιο του κύριου Μεταξά. Τα έξι πόρες σας δίνουν τεράστια διαφορά. Θα είναι αυτά τα ποσοστά και αν βλέπετε να σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα, κύριε Μεταξά, σαν Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με την ροή, από ό,τι φαίνεται, αυτά θα είναι τα ποσοστά του Υπουργείου Εσωτερικών. Από εκεί πέρα, εννοείται ότι μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Και ο λόγος που μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα είναι ο εξής. Είναι ότι οι πολίτες κρίνανε την διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτά τα 4 χρόνια και κρίνανε και το πρόγραμμά μας. Πόσο το υλοποιήσαμε και πόσο θα υλοποιήσουμε αυτό που έχουμε συντάξει για την επόμενη τετραετία. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ελληνική κυβερνία θέλει ξανά αυτοδύναμη κυβέρνηση στην Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επειδή πολλοί λέγανε ότι ο Μητσοτάκης ήρθε στη Δυτική Μακεδονία γιατί τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Μέχρι στιγμής, τα μέχρι τώρα που βλέπω, σας δίνουν, σας ικανοποιούν. Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι καλά. Θα δούμε τι θα γίνει, πώς θα κλείσει όλη η μέρα. Θα δούμε πώς θα κλείσει η μέρα. Ειδικότερα για τη Δυτική Μακεδονία, θεωρώ ότι θα κερδίσουμε και τις δύο μονοεδρικές. Στη Φλόρινα θα είναι 1-1 και εδώ θα κερδίσουμε πάλι εμείς. Κύριε Γεωργακόπουλε, ένα πρώτο σχόλιο. Ψηλά τα ποσοστά του ΚΚΕ. Θα δούμε πώς θα δηλώσει η νύχτα και φυσικά πιστεύετε ότι θα υπάρχει και κάποιος βουλευτής στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Εντάξει, θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα των exit poll. Είναι, θεωρούμε, ένα θετικό βήμα, ένα πρώτο θετικό βήμα για τη χειραφέτηση των εργαζόμενων και του λαού. Είναι ένα βήμα το οποίο, στην περίπτωση που έχει και ως αποτέλεσμα την εκλογή βουλευτή του ΚΚΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, θα είναι θετικό, θεωρούμε, για τους εργαζόμενους και το λαό της περιοχής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο το ποσοστό δίνει έτσι και αλλιώς περισσότερους βουλευτές συνολικά στο ΚΚΕ, που σημαίνει ότι θα είναι περισσότεροι εκείνοι οι οποίοι θα είναι στους χώρους δουλειάς, θα είναι στα σπίτια που βγαίνουν σε πληστηριασμό, θα είναι όπου έχει ανάγκη ο εργαζόμενος λαός για να αποτρέψει την αντιλαϊκή πολιτική η οποία είναι μπροστά μας. Τα 350 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης χρειάζονται ένα ισχυρό εργατικό κίνημα, χρειάζονται και ένα ισχυρό ΚΚΕ. Και ένα πρώτο σχόλιο θέλω και από τον κύριο Σαπαλίδη και τον κύριο Κιάνα και με τα exit poll, αλλά και το τι θέλετε εσείς, οι επαγγελματίες. Κύριε Σαπαλίδη, είστε πρώτος του Μελητήρου της Φλόρινας. Τι θέλουν οι επαγγελματίες στην επόμενη μέρα? Μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Υπάρχει φόβος να μην μπούμε σε περιπέτειες. Το ίδιο και ο κύριος Κιάνας, ο οποίος εκπροσωπεί τους μηχανικούς και όχι μόνο ως αντιπεριφερειάρχης. Κύριε Σαπαλίδη. Καταρχήν, οι εκλογές είναι μια γιορτή της δημοκρατίας.
και στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα και το μήνυμα αυτό είναι πολύ καλό και βλέπω ότι θα μπουν και άλλα κόμματα να έχουμε μια πολυφωνία στην επόμενη κυβέρνηση και αυτό πάντα μπορεί να δώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Ο επιχειρηματικός κόσμος από την άλλη θέλει μια σταθερότητα, κύριε Καρτζά, θέλει ένα ξεκάθαρο και σταθερό φορολογικό καθεστώς. Πρέπει να σταματήσουμε πλέον να αλλάζουμε δύο και τρεις φορές σε κάθε θητεία των κομμάτων το φορολογικό μας καθεστώς. Το αναπτυξιακό καθεστώς και ειδικά η Δυτική Μακεδονία πρέπει να κερδίσει το στοίχημα από το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, το οποίο είναι ένα πολύ καλό σχέδιο. Πρέπει να υλοποιηθεί όμως, πρέπει να κυριαρχήσει η ανθρωποκεντρική ανάπτυξη, η θέση της εργασίας, η ενδυνάμωση του παραγωγικού μοντέλου, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι το Επιμελητήριο πλέον είναι αποδέκτης 500 θέσεων ανέργων, οι οποίοι είναι ένα έργο προϋπολογισμού εκπαίδευσης 3.700.000. Είχαμε την θετική έγκριση προχθές. Μέσα από αυτό, στόχος του Επιμελητηρίου είναι να μπει σε νέα δεδομένα, να μπει στην εποχή που πραγματικά θα δούμε την επόμενη μέρα, την εποχή του υδρογόνου, την εποχή της ψηφιακής σύγκλησης, την εποχή της οργάνωσης, του αγροτουρισμού και όλων αυτών που θα δώσουν, αν θέλετε, συγκριτικό πλεονέκτημα. Το Επιμελητήριο είναι δίπλα για να στηρίξει την επόμενη μέρα τη Δυτική Μακεδονία. Ωραία. Κύριε Κιανά, και να φέρω στην κούλα μετά, να θέσει το ερώτημα και φυσικά έχουμε και το exit poll, θα τα δούμε σε λίγο, στο 100% που έχουμε τεράστια διαφορά της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κιανά. Κύριε Πακρατσά, εγώ όπως είπε και ο αγαπητός συνάδελφος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλόρινας, είναι μια γιορτή της Δημοκρατίας και εκεί πρέπει να σταθούμε. Και σε κάποια χαρακτηριστικά πριν να απαντήσω στο ερώτημά σας, ότι στη μεγάλη συμμετοχή που είχαν αυτές οι εκλογές, που δείχνει ότι όλοι αναζητούν μια σταθερότητα και ένα αποτέλεσμα το οποίο θα εξασφαλίσει μια σταθερότητα στη χώρα. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα βέβαια να ευχηθώ και καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους, σε όλους μάλλον που, σε όλους τους υποψηφίους, αλλά ιδιαίτερα στους συναδέλφους μηχανικούς που έχουν θέσει τον εαυτό τους στην κρίση των τοπικών κοινωνιών της Δυτικής Μακεδονίας. Και δεν είναι και λίγοι στη Δυτική Μακεδονία. Το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι εκπρόσωποι συνάδελφοι. Είχατε αρκετούς δηλαδή. Είναι αρκετοί, ναι, που υπάρχουν σε διάφορα ψηφοδέλτια όλων των παρατάξεων. Αυτό είναι πολύ θετικό και επικοδομητικό. Ακριβώς. Και θέλουμε να το τονίσουμε, γιατί νομίζω από εδώ βγαίνει και ένα συμπέρασμα ότι οι μηχανικοί είναι πάντα μπροστά και ουσιαστικά πάντα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών είναι ότι είχαμε τη συμμετοχή αρκετών νέων ανθρώπων. Έτσι, για πρώτη φορά ψηφίζουν οι 17άριδες, όπως τους αποκαλούμε. Και να μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την ηλικιακή ομάδα μεταξύ 17 και 21 ετών είναι περίπου 500.000 ψηφοφόροι. Πρέπει, καλό είναι βέβαια να δούμε τελικά, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, πόσοι από αυτούς πήγανε να ψηφίσουν, αλλά από ό,τι φαίνεται, από τη στιγμή που υπήρχε τόσο μαζική προσέλευση στις κάλπες, σημαίνει ότι και ο νέος κόσμος αποφάσισε να δώσει το δικό του μήνυμα. Μάλιστα. Ωραία. Κούλα. Κύριε Σιαπαλίδη, ορμόμενοι από, μάλλον δώσατε το ερέθισμα, για να σας ρωτήσω, επειδή πήγατε και στην απολιγνητοποίηση την επόμενη μέρα της, αφού επόμενη μέρα, για την επόμενη μέρα εμείς είμαστε εδώ και συζητάμε τώρα, εσείς θα στηρίξετε το όραμα και την πρόταση του Περιφερειάρχη για την ανάπτυξη. Βλέπουμε, Κούλα, βλέπουμε και το τελικό exit poll, ναι, βλέπουμε τα ποσοστά αυτή τη στιγμή. Το τελικό, αφήστε το, όσο μιλάει να απαντήσει και ο κ. Σαπαλίδης, βλέπουμε το τελικό exit poll με τα ποσοστά. Ναι. Κούλα, θα έχεις το ερώτημα και θα το σχολιάσουμε σε λίγο. Συνεχή ροή. Και αυτό είναι θετικό. Θα στηρίξετε αυτή την πρόταση του Περιφερειάρχη, του κ. Κασαπίδη, για το υδρογόνο, για την ανάπτυξη του υδρογόνου. Όχι μόνο θα τη στηρίξω, αποτελεί και μονόδρομο. Η πράσινη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και μάλιστα συμμετέχω σε μια ομάδα όπου δίνουμε τεχνογνωσία, know-how, σε χώρες υπομετάβαση. Αυτή είναι η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, μέχρι τώρα που έχουμε πάει, η Πολωνία, η Ουγγαρία που είχαμε πάει προχθές και μάλιστα σας διαβεβαιώνω ότι είμαστε πολύ μπροστά και τα σχόλια είναι πάρα πολύ θετικά. Όσον αφορά το υδρογόνο και η υποδοχή, όπως είναι από επιχειρήσεις της Φλόρινας, οι οποίες θα είναι και μάλιστα 23 του μηνός 5 Ούγγροι δήμαρχοι, μαζί με στελέχη της κυβέρνησης της Ουγγαρίας, θα έρθουν και θα δούμε τις περιοχές μας, ακόμα και τις μονάδες που ετοιμάζουμε στη Φλόρινα. Βεβαίως, αποτελεί μονόδρομο και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Μα εσείς τι λέτε?
δεν θα μπορούσα να είμαι αρνητικό σε κάτι τέτοιο. Υπέρμαχο του υδρογόνου Ιωσήλια, αλλά στην γνωρίζω, γι' αυτό σα το ρωτώ. Ναι, νομίζω ότι είναι μια προοπτική για τη Δυτική Μακεδονία που πρέπει όλοι να την αγκαλιάσουμε. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό πρέπει να αποκλείουμε άλλα πράγματα. Νομίζω ότι γενικά το πώς εξελίσσεται όλη η κατάσταση και το ενεργειακό μείγμα στην περιοχή μας είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, έτσι δεν μπορούμε να μείνουμε έξω από τις εξελίξεις και φυσικά εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πάντα να βρισκόμαστε ίσως και ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω αυτής της πρότασης που λέτε, που αναφέρατε κι εσείς για το υδρογόνο. Το στηρίζετε σαν όραμα, σαν πρόταση. Δηλαδή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος πλέον που να μην έχει πιστεί ότι το μέλλον της ενέργειας βασίζεται στο υδρογόνο. Ωραία, βλέπουμε το τελικό exit poll για τις εκλογές. Νέα Δημοκρατία από 37-41,5, ΣΥΡΙΖΑ από 23-27,5, ΠΑΣΟΚ από 11,5-12,5, ΚΚΕ από 6,5-7,5%, Ελληνική Λύση από 4,3-5,3%, Μέρα 25 από 2,5-3,5%, Πλεύση Ελευθερίας από 2,5-3,5% και Νίκη από 2,5-3,5%. Και βλέπουμε σύμφωνα με το τελικό exit poll, και θέλω να το σχολιάσω ο κύριος Μεταξάς, βγάλετε την εικόνα τώρα, δεν χρειάζεται, να μου το σχολιάσει και ο κύριος Μεταξάς και ο κύριος Γεωργακόπουλος. Πάντως ο κύριος Μαύρος από την MRB λέει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες γύρισαν την πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ, το 52% ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Και βλέπουμε μέχρι στιγμής πιθανό να υπάρχει οκτωκομματική βουλή με το τελικό exit poll, κύριε Μεταξά και κύριε Γεωργακόπουλο. Ένα πρώτο σχόλιο λύσανε και μετά να έρθω και στον αγαπητό Νίκο. Λοιπόν, όσον αφορά για τους ελευθέρους επαγγελματίες και την γύρισαν την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ολοφάνερο. Και ο λόγος που ήταν ολοφάνερο είναι ότι την τετραετία διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα 7 δις φόρους που έβαλε επιπλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόταν στη μεσαία τάξη, στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτούς στήριξε τα δύσκολα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με γενναίες αποφάσεις στον κορονοϊό μέσα, με τις επιστρεπτές, με τα. Και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και γι' αυτό τον λόγο οι ελεύθεροι επαγγελματίες γυρίσανε την πλάτη του στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανένας τα capital controls και δεν μπορεί να διακινδυνεύσει κανένας ελεύθερος επαγγελματίας να ξαναέρθει μια κυβέρνηση η οποία μιλάει για Δήμητρες με τον κύριο Βαρουφάκη ή για παράλληλα νομίσματα με τον κύριο Τσακαλώτο. Αυτά εδώ δεν μπορεί να τα χωρέσει το μυαλό κανένας ελεύθερος επαγγελματίας. Κύριε Γεωργόπουλε. Κοιτάξτε, ανεξάρτητα από το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι με εξαίρεση ένα κόμμα που είναι για πρώτη φορά νομίζω που κατεβαίνει, τα υπόλοιπα είναι γνωστά κόμματα. Και είναι κόμματα που πλην ΚΚΕ έχουν ψηφίσει μνημόνια. Στο... Και άμα μπει η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει ψηφίσει μνημόνιο, δεν νομίζω. Έχει στηρίξει κυβέρνηση πάντως την ώρα που ψήφιζε μνημόνιο. Το 2015 είναι το πρώτο εξάμεινο, ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου. Στήριζε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που ψήφιζε μνημόνιο. Πέρα από εκεί όμως, το αν θα είναι κυβέρνηση αυτοδύναμη ή συνεργασίας, και αυτό είναι πλαστό δίλημα. Ξέρετε γιατί? Και τα τρία μνημόνια ψηφίστηκαν από κυβερνήσεις συνεργασίας. Οι μονοκομματικές και είχαν μάλιστα τη δικαιολογία όλοι ότι δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμά τους. Αν δούμε όμως τα προγράμματα όλων των κομμάτων, θα δούμε ότι στον ένα ή τον άλλο βαθμό όλοι συμφωνούσαν στις κατευθύνσεις αυτές. Το αν γίναν με βίαιο ή όχι τρόπο και τα λοιπά, διάφορες δικαιολογίες που ψάχναν, είναι απλά δικαιολογίες για μας. Εμείς αυτή τη στιγμή, εγώ θα επαναλάβω, είναι κρίσιμο για τους εργαζόμενους και το λαό να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Όσον αφορά την πανδημία που αναφέρθηκε ο συνάδελφος, εγώ εκτιμώ ότι στην πανδημία γίνανε εγκλήματα. Υπάρχουν νεκροί από την πανδημία. Υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας που έφτασε στα όρια της κατάρρευσης. Υπάρχει ένας ιδιωτικός τομέας υγείας ο οποίος επιδοτήθηκε αδρά και μόλις τελείωσε η πανδημία, εντός εισαγωγικών τελείωσε, αντί να βγάλουμε συμπεράσματα και να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας. Ενισχύσαμε το δημόσιο σύστημα. Έγιναν 10.000 προσλήψεις, τα κονδύλια το 19 τα πήραμε από 3,5 δις, τα πήγαμε 5,2, οπότε ενισχύθηκε. Αν θέλει να ενισχυθεί και άλλο, συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά να λέμε ότι δεν ενισχύθηκε καθόλου είναι λάθος και άδικο. Δεν είναι καθόλου λάθος και άδικο, γιατί στην περίοδο της πανδημίας το 80% των χειρουργείων και πολλών άλλων εξετάσεων είχε αναβληθεί, γιατί τα δημόσια νοσοκομεία
ήταν στα όρια της κατάρρευσης. Και ο ιδιωτικός τομέας. Λόγω ήταν ότι αντιμετωπίζαμε μια πανδημία. Δεν είχαμε ξανά αντιμετωπίσει μια πανδημία. Βεβαίω. Δεν είχαμε αντιμετωπίσει μια πανδημία ξανά. Είχαμε. Από τι έγινε στον χώρο της υγείας. Όχι, από βέβαια. Όχι, βέβαια, γιατί είχαμε έναν πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό, μόνο που σε αυτόν τον πόλεμο δεν πήραν μέρος όλοι. Κάποιοι επιδοτήθηκαν. Μάλιστα. Και κάποιοι άλλοι ψάχναν να βρουν κρεβάτι από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Τώρα, πριν πάμε λίγο στους, στους προέδρους των επιμελητηρίων, έχουμε ένα πρώτο επίσημο αποτέλεσμα με βουλευτές. Σήμερα με το kozana.gr από την Λιγερή, κυρίες και κύριοι, για τη Νέα Δημοκρατία. Αμανατίδης 9, Βριζίδου 32, Δακής 9, Κωνσταντινίδης 18, Παπαδόπουλος 22 και Πρόιου 1 ψήφο. Είναι από το τοπικό, την τοπική κοινότητα Λιγερής, το πρώτο ανεπίσημο που μεταδίδει η ηλεκτρονική εφημερίδα kozana.gr. Κύριε Σαπαλίδη, πάντως είδαμε ότι γύρισαν την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και του λέγεται είστε ελεύθερος επαγγελματίας. Και εσείς και ο κύριος Κιάνας. Κούλα, αυτό βλέπουμε ότι δηλαδή από ό,τι μεταδίδει και ο κύριος Μαύρος από την Αμαρπή, ότι οι επαγγελματίες μετά τις δηλώσεις κατρούκαλαν. Το γεγονός πραγματικά. Πώς το ερμηνεύετε, πώς το εξηγείτε. Καταρχήν οι δηλώσεις κατρούκαλου ήταν άστοχες. Είναι τραγικό όταν δώσαμε αγώνες και ιδιαίτερα θα μιλήσω και με τη ιδιότητα του συνδικαλιστή, γιατί είμαι χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, όπου δώσαμε αγώνες για να μειωθούν ασφαλιστικές εισφορές, για να βγει επιτέλους η μικρή, πολύ μικρή επιχείρηση, η οποία αποτελεί το 98% της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζει 1 εκατομμύριο εργαζόμενους στους χώρους της. Και αυτή η επιχείρηση μέσα από την ύφεση και από την πανδημία σε αυτή την επιχείρηση δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα. Οποιαδήποτε λοιπόν φορολόγηση, οποιαδήποτε διαφορετική πολιτική η οποία έχει στόχο τη συρρήκνωσή της, τον αφανισμό της, είναι από τους ελεύθερους επαγγελματίες κατακριτέα. Βλέπουμε, διακόπτω λίγο κύριο Σαπαλή, βλέπουμε το σχετικό, τη σχετική κάρτα από την Λιγερή, τα ποσοστά των βουλευτών είναι επίσημα από την ηλεκτρονική εφημερίδα kozana.gr. Φυσικά, το τελευταίο διάστημα έχουμε δύο απόλυτες πολιτικές, μία αφέμαξη, δηλαδή πάνω στη μικρή επιχείρηση, η οποία δέχτηκε και το ξέσπασμα. Το ξέσπασμα όλης της κρίσης. Οπότε λοιπόν ο μικρομεσαίος επαγγελματίας είναι αγανακτισμένος και προσπαθεί με ιδία μέσα, προσπαθεί όπου μπορεί, όποια κυβέρνηση είναι δίπλα του, όποια πολιτική είναι δίπλα του, να γαντζωθεί. Εσείς όταν ακούσατε τη δήλωση Κατρούκαλου, πώς αντιδράσατε? Είστε μέλος της ΓΕΣΕΒΕ, είστε πρόεδρος του μελητηρίου, είστε περιφερειακό σύμβουλος ελεύθερος επαγγελματίας. Την κατέθεσα την αντίθεσή μου δημόσια στο Facebook, έκανα ανάρτηση. Έκανα ανάρτηση διαφωνώντας πλήρως με την πρόταση του Κατρούκαλου. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Γιάννα. Μάλιστα. Όταν έχεις περάσει μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση, όταν έχεις να διαχειριστείς τέτοιες περιπτώσεις και κρίσεις όπως ο COVID, η ενεργειακή κρίση και ουσιαστικά ακούς τέτοια πράγματα από κάποιον που δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα αυτό το πράγμα ταράζει τα νερά και φυσικά νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο αποτυπώθηκε με πολύ εμφατικό τρόπο και στην κάλπη η αντίδραση του κόσμου και φυσικά των ελευθέρων επαγγελματιών όπως και των συναδέλφων μηχανικών που δεν θα μπορούσαν με τίποτα να αντέξουν κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα βέβαια, για να το γενικεύσουμε και λίγο το θέμα, αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι το γεγονός ότι ο τρόπος που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα που θίξαμε πριν σημαίνει ότι εκτιμήθηκε από τον κόσμο. Δεν μπορεί να υπάρχει αφιβολία πάνω σε αυτό το πράγμα και φυσικά γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Και από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς πήγαμε και σε μια προεκλογική περίοδο που από τη μία μεριά είχαμε έναν διχαστικό λόγο και από την άλλη μια πρόταση και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, εκτιμήθηκε αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα και φυσικά νομίζω ότι αυτό που προκύπτει σαν συμπέρασμα είναι ότι και οι Έλληνες πολίτες αυτό που ζητάνε είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ωραία. Να πούμε ότι έχουμε αποτελέσματα από 219 τμήματα επισυνόλου 843 της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε Νέα Δημοκρατία 41,97%, ΣΥΡΙΖΑ 21,87%, ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 13,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,17%, Ελληνική Λύση 4,50% και Νίκη 3,59%. Αυτά είναι τα ποσοστά που δίνει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
219 τμήματα επί συνόλου 843 εκλογικών τμήματων της Δυτικής Μακεδονίας. Θα πάμε σε λίγο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν ξέρω αν θα να προσθέσετε κάτι για να επιστρέψουμε με το τελευταίο μέρος με τους καλεσμένους για να ανανεώσουμε το πάνελ. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνω λίγο, επιτρέψτε μου, σε τοπικό έτσι επίπεδο να κινηθούμε λίγο ακόμα. Είπαμε ότι το όραμα και την πρόταση του Περιφερειάρχου, του κ. Κασαπίδη, για αναφορικά με την ανάπτυξη του οξυγόνου, του υδρογόνου, το αποδέχεσαι και το θεωρείτε μάλιστα μια καλή προοπτική. Τι θα γίνει με το λιγνίτι? Δηλαδή, τι θέλω να πω, η επόμενη μέρα θα περιλαμβάνει το λιγνίτι ως μια άλλη μορφή ενέργειας. Ποιες είναι οι ενημερώσεις, τι γνωρίζετε? Θα το ρωτάτε σε μένα. Σε εσάς, κύριε. Και μετά θα πάμε και στον κύριο Σαπέλη. Κοιτάξτε, νομίζω υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασμός όπου έχει επιμηκύνει την διάρκεια ζωής του λιγνίτη στην περιοχή μας. Ναι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε και αυτή τη μονάδα, την Πτολεμαϊδα 5, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει τη λειτουργία της και μετά το 2030, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να διαμορφώνουν ένα πεδίο που να κάνει πιο ανταγωνιστικό το καύσιμο αυτό από κάποιο άλλο. Βέβαια, επειδή σε όλα αυτά δεν πρέπει να παραβλέπουμε κανόνες που υπάρχουν είτε σε παγκόσμιο είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πάντα να το αξιολογούμε και να κατευθυνόμαστε και με γνώμονα αυτό. Μάλιστα. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία σίγουρα δεσμεύει και την χώρα μας στο πώς πρέπει να κινηθεί πάνω σε αυτά. Έτσι. Και να μην ξεχνάμε ότι μπορεί, ας πούμε, να λέγαμε τώρα για ένα μεταβατικό καύσιμο που είναι το φυσικό αέριο, και φυσικά και αυτό να ισχύει έτσι στην πράξη. Αλλά βλέπετε ότι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης φεύγει μετά το 2030, πάβει να είναι καύσιμο μετάβαση. Κύριε Σαπαλίδη, αυτό θα έλεγα και εγώ ακριβώς, και συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία, και επειδή ασχολούμαι, όπως σας προείπα, και υπομετάβαση δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, και υπάρχει απαλλαγή από τον άνθρακα. Μπορούμε όμως, και όπως έχουμε καλές πρακτικές, τα ανθρακονήματα και άλλες δράσεις, να εφαρμόσουμε μια άλλη τεχνολογία, όχι καύσης, αλλά επεξεργασίας, άλλης μορφής. Πάντως είναι κάθετη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να έχω και σε αυτό που μπαίνουμε, σε όλη τη διαδικασία, γιατί και τα Βαλκάνια, όπως σας είπα, μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία και άμεσα. Ως επιμελητήρια αυτή την ενημέρωση έχετε εσείς. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και διαζώσεις και ειδήσεις, δηλαδή, που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την επόμενη μέρα, τι σημαίνει απολυμνητοποίηση, και να πει ο κύριος Γεωργακόπουλος να πάμε σε διαφημίσεις. Η απολυμνητοποίηση ήταν το κύριο σύνθημα που χρησιμοποίησαν στην περιοχή μας οι πολιτικοί μας αντίπαλοι εκτός παρένθεσης για να αφημάξουν την ψήφο του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, το αφήγημα δεν πέρασε, και ο λόγος είναι πολύ απλός. Είδαμε τη διαφορά με το να μπαίνει στρατηγικός επενδυτής στη ΔΕΗ. Είδανε όλη τη διαφορά, αυξήθηκε η αξία της κατά 4 φορές. Έχουν αργήσει να γίνονται επενδύσεις στις μονάδες οι οποίες είχαν κλείσει, όχι σε αυτή τη διακυβέρνηση, το τονίζω ξανά, γιατί δεν έκλεισε καμία μονάδα αυτή τη διακυβέρνηση. Έχουν αρχίσει και γίνονται επενδύσεις όπως στο να είσαι καρδιάς οι συσσωρευτές για να κρατιέται η ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό δείχνει ότι θα συνεχίσει να είναι ενεργειακό κέντρο της Ελλάδος η περιοχή μας και θα μεταβούμε σε ένα άλλο στάδιο. Στο υδρογόνο, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει η περιοχή μας. Κύριε Γεωργακόπουλε, εσείς πάντως στο θέμα της απολυμνητοποίησης έχουμε δει να αντιδράτε και να έχετε και τις δικές σας απόψεις και στα δημοτικά συμβούλια αλλά και στην περιφέρεια. Ναι, εγώ να πω ότι εμείς καταρχήν δεν είμαστε αντίθετοι στο να αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες σε όλο το εύρος. Αυτές οι τεχνολογίες, οι νέες, όπως λέγονται, είτε για υδρογόνο είτε για οτιδήποτε άλλο, σωστό είναι, όμως υπάρχουν νέες τεχνολογίες αντιρρυπαντικής αντιρρύπανσης με τις οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και οι λιγνητικές μονάδες, όπως για παράδειγμα η Πτολεμαϊδα 5. Ναι. Το βασικό όμως στο ζήτημα της απολιγνητοποίησης θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Καταρχήν, τη μεγάλη μείωση του πληθυσμού από το σχέδιο της απολιγνητοποίησης, το κλείσιμο σταθμών και ορυχείων στην περιοχή και τη μεγάλη αύξηση της ανεργίας. Επίσης, όλα αυτά τα οποία τεχνητά έχουν γίνει σε σχέση με το λιγνίτι, που αφορούν εμπόριο ρήπων,
εμπόριο, χρηματιστήριο ενέργειας, έχουν εκτοξεύσει την τιμή της ενέργειας και έχει γίνει ένα πανάκριβο εμπόρευμα, ενώ θα έπρεπε να αξιοποιείται ο λιγνίτης για την παραγωγή φθηνού ρεύματος, στον οποίο να έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι. Θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πιο φθηνές από το λιγνίτη για να έχουν μια πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια οι πολίτες. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά για την ανεργία, θα πρέπει να δούμε. Γιατί κάποια στιγμή η απολυμνοποίηση θα ερχόταν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος που την άγγιξε, ενώ γινόταν ήδη και μια δεκαετία. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τις ευθύνες σε όλους αυτούς, είτε τοπικούς φορείς και άρχοντες, είτε που όλα αυτά τα χρόνια δεν κάναν τίποτα, δεν είχαν ένα σχέδιο. Το θέμα είναι εκεί. Δεν είναι μόνο στην κυβέρνηση που είναι το εύκολο του κατηγορώ. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Δεν υπάρχει όμως άλλος εκπρόσωπος άλλων κομμάτων στο πάνελ για να απευθυνθώ και σε αυτούς. Προφανώς το ζήτημα. Υπάρχει ο αντιπεριφερειακό. Εντάξει. Εντάξει, εδώ είναι εκπρόσωπο. Είναι και στέλνος της Δημοκρατίας ο κ. Στέλνος και ο κ. Απαλής είναι μπροστά του Μαϊκύρου. Δηλαδή συμμετέχουν σε όλα αυτά όσον αφορά την απολυμνητοποίηση του κομμάτων. Δεν διαφωνούμε. Άποψη έχουμε. Δεν διαφωνώ ότι έχετε άποψη. Δεν συστηθήκατε εδώ ως εκπρόσωποι κομμάτων με αυτή την έννοια. Προφανώς το ζήτημα της απολιγνητοποίησης ευθύνες υπάρχουν από τη δεκαετία του 90. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας μας έχει οδηγήσει σήμερα να μην μπορούμε να πληρώσουμε το ηλεκτρικό ρεύμα ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού. Μας ενδιαφέρει όλους η επόμενη μέρα του λιγνίτη. Προφανώς και μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό έθεσα το ερώτημα αυτό. Μας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα. Εμείς λέμε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές ενέργειας. Σε ποια βάση όμως? Στη βάση να έχεις φθηνή ενέργεια για το λαό. Εδώ οι επενδύσεις που γίνονται από κάποιους με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος. Και η φθηνή ενέργεια. Γιατί αν ενώσουμε πηγή ενέργεια, σας ξαναείπα, είναι πολύ πιο φθηνότερη από το λιγνίτη. Είναι τεχνητά πιο φθηνή, γιατί στο λιγνίτη έχουν φορτώσει ένα σωρό πρόστιμα κτλ. Ωραία, να δώσω ένα αποτέλεσμα που έχουμε από το Λέχοβο. Στο 42 του Λεχόβου, Παπασιωτηρίου 51, Αντωνιάδης 29, Βέλης 9 και Τάχου 2. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί με τους καλεσμένους μας με ένα τελευταίο σχόλιο και επιστρέφουμε να ανανεώσουμε το πάνελ μας σε λίγο. Διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι κοντά σας.